Γεια σας, είμαι η Τουπογιάννη Ειρήνη και σας καλωσορίζω για το τελευταίο Happy Friday του Σεπτεμβρίου. Βρισκόμαστε στην πρώτη τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου και θα σας αποχαιρετήσω με ένα πρόγραμμα που αφορά core training, να δώσουμε λίγο έμφαση στον κορμό, από ασκήσεις που έχω επιλέξει μέσα από το πιλάτες. Θα χρειαστείτε το mat σας, θα ξαπλώσουμε. Σταθεροποιούμε καλά τον κορμό. Η πρώτη άσκηση είναι το dead bug. Δίνουμε έμφαση στη σταθεροποίηση του κορμού. Φέρνουμε γόνατα πάνω από τα ισχύα στο άνοιγμα της λεκάνης. Να χωράει μία μπουνίτσα ανάμεσα στα γόνατα και πάντα να είναι ενεργοποιημένη η προσαγωγή. Φέρνουμε τα χέρια μας ψηλά, παράλληλα με τους μυρούς. Κοιτάζουν μπροστά οι παλάμες. Εισπνοή απομακρύνουμε πόδι με χέρι και μαζεύουμε. Αλλάζουμε. Κρατάμε σταθερό πάντα τον κορμό μας, πιέζοντας ελαφρά το έδαφος προς τα κάτω. Και βγάζουμε αέρα. Δεν κρατάμε την αναπνοή μας. Εισπνέουμε και εκπνέουμε. Και εμπαζεύουμε. Βγάζουμε αέρα. Εισπνοή από τη μύτη, εκπνοή από το στόμα. Άλλες δύο επαναλήψεις. Ωραία, λυγίζουμε πόδια, βάζουμε χέρια πίσω το κεφάλι. Single leg knee, σηκώνουμε ένα-ένα το γόνατο μαζί με τον κορμό, παίρνουμε εισπνοή, με την εκπνοή ανεβάζουμε, διπλώνουμε. Και πίσω. Δύο. Τρία. Σταθεροποιούμε τη λεκάνη χωρίς να στρίβει. Εκπνέουμε, 4. Εισπνοή πίσω, εκπνοή 5. Και πίσω. Άλλο ένα. Πατάμε, αλλάζουμε πλευρά και διπλώνουμε. Αργά και ελεγχόμενα. Σαν να θέλουμε να έρθει η μύτη μας με το γόνατο να ακουμπήσουν το ένα τ' άλλο. Άλλα δύο. Ωραία, ξαπλώνουμε. Φέρνουμε τον πόδι ψηλά. Κάνουμε κύκλος προς τα έξω. Κρατάμε τη λεκάνη τετραγωνισμένη. Προσπαθούμε να μην στρίβει η λεκάνη από την αντίθετη πλευρά, ενώ ο μυρός που μας στηρίζει, το γόνατό μας δηλαδή, να μην ανοίγει προς τα έξω, ούτε να πέφτει προς τα μέσα, αλλά να πιέζει ενεργά το έδαφος, το πέλμα, έτσι ώστε ο μυρός να μένει παράλληλος και στη θέση του. Αλλάζουμε φορά. Τρία. Εισπνέουμε και εκπνέουμε. Εισπνοή, εκπνοή. Αλλάζουμε πόδι για πιο challenging για τον κορμό. Μπορούμε να έχουμε τα χέρια ψηλά, ενεργοποιώντας λίγο περισσότερο το πίσω μέρος του κορμού, σπρώχνοντας ελαφρά τις ομοπλάτες μας προς τα πίσω. Εδώ είναι πιο εύκολο να φύγει το πόδι που είναι λυγισμένο από τη θέση του και η λεκάνη να χάσει τη σταθεροποίησή της. Οπότε πρέπει να είμαστε λίγο πιο κοντρολαρισμένοι σε ό,τι αφορά την αναπνοή μας. Το εύρος κίνησης του κύκλου μπορεί να παρασύρει τη λεκάνη. Κάνουμε τόσο εύρος, δηλαδή η ακτίνα του κύκλου θα είναι τόση, ώστε να μην παρασύρει την αντίθετη πλευρά μας. Και αλλάζουμε.
Χαλαρώνουμε. Ερχόμαστε στην καθιστή. Γυρνάμε στην πρινή θέση, αλλιώς μπρούμητα. Πόδια ενεργά. Ελαφρώς προς τα μέσα, οι φτέρνες, οι μύτες προς τα έξω. Βάζουμε τη μία παλάμη πάνω από την άλλη. Ενεργοποιούμε τον κορμό ρουφώντας ελαφρά τον οφαλό προς τη σπονδυλική στήλη. Παίρνουμε σπνοή, ανεβάζουμε τον κορμό, τεντώνουμε χέρια. Και κάτω. Άλλα δύο. Άλλο ένα. Ωραία. Τεντώνουμε χέρια, ελαφρώς διαγώνια, σαν να έχουμε σχηματίσει ένα αστέρι. Παίρνουμε εισπνοή ελαφρά, σηκώνουμε χέρια πόδια στον αέρα, κρατάμε σταθεροποιημένο τον κορμό και δουλεύουμε το swimming. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά. Η λεκάνη δεν στρίβει, πιέζουν τα λαγόνια οστά μας στο έδαφος. Ωραία. Και χαλαρώνουμε. Ερχόμαστε λίγο στην πλαϊνή θέση. Για να δουλέψουμε λίγο σταθεροποιητικά στο πλάι. Έχουμε τα πόδια μας, τα φέρνουμε στην ευθεία. Η πλάτη θα είναι σαν να ακουμπάει σε έναν τοίχο και η μυρή, τους φέρνουμε λίγο διαγώνια, σαν να σχηματίζει λίγο το σώμα μας μια αυλή αγωνία, έτσι ώστε να μας βοηθήσει να κρατήσουμε σταθερό τον κορμό. Η πλευρά που είναι στο έδαφος θα πρέπει να είναι ενεργή και να μην υπάρχει κενό ανάμεσα στα πλευρά μας και στο έδαφος. Χέρι στο αυτή, φέρνουμε το πόδι ψηλά, εισπνέω μπρος, flex πάει πίσω. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε πολύ ελεγχόμενη κίνηση, ώστε να μην παρασυρθεί η λεκάνη και φύγει και το σώμα ρολάρει δεξιά και αριστερά σαν να είναι βαρελάκι. Καθώς επίσης, εκείνο που πρέπει να προσέξουμε είναι τα πλευρά από την κάτω πλευρά του σώματος, με το έδαφος, να μην χάνουν επαφή. Μπορείτε να έχετε το χέρι εδώ για να σας βοηθήσει στη σταθεροποίηση του κορμού, την καλύτερη σταθεροποίηση. Αν θέλουμε περισσότερο challenge για τον κορμό, μπορούμε να φέρουμε το χέρι στο αυτί ή ψηλά. Ωραία, μαζεύουμε. Και ερχόμαστε να δουλέψουμε την άλλη πλευρά. Το κάτω πόδι επίσης πιέζει το έδαφος για να μην στρίβει το ισχύο μας. Ή εδώ, όπως σας είπα. Η λεκάνη τετραγωνισμένη κοιτάζει απέναντι τον τοίχο. Ωραία. Ερχόμαστε να μαζέψουμε και καθόμαστε λίγο στη στάση παιδιού, να χαλαρώσουμε τη μέση. Αυτό ήταν το πρόγραμμα μας για σήμερα. Ό,τι σχόλια έχετε να κάνετε, μπορείτε να μας τα στείλετε μέσα από το ίδιο το πρόγραμμα, κάνοντας ένα σχόλιο στο ίδιο το βίντεο ή να μας στείλετε κάποιο μήνυμα στα social του Studio 53, στο Instagram ή στο Facebook ή να μας πάρετε ένα τηλέφωνο και ό,τι απορίες έχετε και έχουμε τη δυνατότητα και τη γνώση να σας απαντήσουμε, να είστε σίγουροι ότι θα σας προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Να υπενθυμίσω ότι μπορείτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας και να πείτε και στους φίλους σας ότι μπορούν να βρουν πάρα πολλά
προγράμματα δωρεάν για να πάρουν μια ιδέα και να κάνουν το πρόγραμμα της γυμναστικής τους και της γυμναστικής σας πιο πλούσιο. Θέλω να χαιρετήσω όλο τον κόσμο, να σας χαιρετήσω, να αποχαιρετήσω το Σεπτέμβρη και θα σας υποδεχτώ την άλλη Παρασκευή που θα έχουμε μήνα Οκτώβριο. Μέχρι την άλλη εβδομάδα λοιπόν και την άλλη Παρασκευή, να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα υπέροχο πανέμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.